Αυτή την περίοδο τα λιμάνια είναι γεμάτα από επιβάτες εφήβους εν αναμονή της άφιξης του πλοίου που θα τους ταξιδέψει στον προορισμό που επέλεξαν φέτος για τη σχολική τους εκδρομή. Σήμερα στο λιμάνι της Κος συναντήσαμε το γυμνάσιο της Νησίρου να περιμένει το πλοίο για να ταξιδέψει στην Πάτμο. Μια εκδρομή για την οποία συγκέντρωναν όλο το χειμώνα χρήματα από δραστηριότητές τους, από ό,τι μάθαμε, έκαναν με επιτυχία μια μεγάλη χωροεσπερίδα και βέβαια με τη γενναία υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων του Κηδεμόνου. Μόνον. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησαν για το ταξίδι και την εκδρομή του χρόνου. Καλά να περάσουν. Καλημέρα κορίτσια. Έτοιμες για εκδρομή, ε? Είστε από πού? Από Νήσιρο. Είστε ποιες τάξεις του γυμνασίου? Είμαστε πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Πρώτη, δευτέρα, τρίτη. Και πάτε τριήμερη? Ναι. Είναι όλο το γυμνάσιο και όλο το εκπαιδευτικό σου συνοδεύει, ε? Ναι, είμαι εκπαιδευτικό σου συνοδεύει. Πάμε στην Πάτμο. Είναι μια από τις όμορφες στιγμές της σχολικής ζωής, η εκδρομή, η τριήμερη. Νομίζω το περιμένουν όλα τα παιδιά όλο το χρόνο. Απλά είμαστε λίγα παιδιά και πάμε μία εκδρομή. Δεν έχουμε το περιθώριο να διοργανώσουμε χωριστά ή κάθε τάξη. Πόσα παιδιά συνοδεύετε? Είναι 39 παιδιά με δύο που τελικά τελευταία στιγμή δεν ήρθαμε, 41. 41, ήσασταν 41. Πόσο κοστίζει μια τέτοια εκδρομή και πώς συγκεντρώνουν τα παιδιά την... Εμείς αυτή την εκδρομή την καλύπτει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων εξ ολοκλήρου, με τα έσοδα και από μια εκδήλωση που κάναν τα παιδιά τα ίδια με μουσική. Με μια συνάδελφο, την κυρία Αντωνίου, η οποία το διοργάνωσε, κάνει μια χωροεσπερίδα, μας δέθηκαν αρκετά χρήματα και καταφέραμε και καλύψαμε με τη δική μας βοήθεια όλο το ποσό της εκδρομής. Οπότε πάμε δωρεάν. Δωρεάν. Για τα παιδιά. Οπότε γνωρίζουμε τα παιδιά εδώ. Εσείς αποφασίσατε που θα πάτε εκδρομή, επιλέξατε δηλαδή την Πάτμο? Όχι, οι καθηγητές μας την επιλέξατε. Κάνατε κάποια προετοιμασία, μιας και θα επισκεφτείτε ένα νησί με τόσο μεγάλη ιστορία? Οι δασκάλοι μας φτιάξανε ένα πρόγραμμα, μας το δώσανε, μας άρεσε και θα πάμε τώρα να επισκεφτούμε όλα αυτά τα μέρη. Κάνατε εκδηλώσεις πριν για να μαζέψετε τα χρήματα? Ναι, έτσι, ναι. Ανταποκρίθηκαν βέβαια οι συμπολίτες σας έτσι, θερμά, σας ενίσχυσαν? Ναι. Μήπως θα θέλετε να πάτε κάπου αλλού εκδρομή φέτος? Είχε η συζήτηση, πόσα... Τι συζητάγατε μεταξύ σας πριν? Ωραία ήταν και εδώ πέρα, το νησί της Πάτμο ωραία ήταν, αλλά μπορούσαμε να πάμε και κάπου αλλού. Πάμε Πάτμο, ε! Πάτμο. Έχεις ξαναπάει στην Πάτμο? Όχι. Είναι η πρώτη φορά που θα πας. Ναι. Τι γνωρίζεις για το νησί? Ότι έχει θρησκευτική σημασία πιο πολύ. Καλημέρα. Έχεις προγραμματίσει τι θες να δεις στην Πάτμο? Τα πάντα. Τα πάντα. Τις εκκλησίες καταρχήν θα πάμε σε όλες. Αυτό. Για διασκέδαση τι έχετε κανονίσει? Έχετε κάνει μια έρευνα να δείτε τι έχει? Εννοείται ότι έχουμε κάνει έρευνα που πάμε ξυπόλυτη. Σωστά. Είστε μια μεγάλη παρέα λοιπόν. Ναι, έτσι. Ναι, όλο το σχολείο. Και από ό,τι φαίνεται σας ενίσχυσαν πάρα πολύ. Όλοι που ήρθαν. Μας βοηθήσανε πολύ οι καθηγητές του Σύλλογου Γονέων και Κηδεμόνων, έτσι ώστε να διοργανωθεί αυτή η εκδρομή.